Για την εκτίμηση των τεράστιων καταστροφών από το Μεσογειακό κυκλώνα Ιαννός στο φυτικό ζωικό κεφάλαιο, στα μελίσια, στις υποδομές, που όπως είπατε και εσείς πριν στο συνάδελφο ότι ξεπερνάνε και τα 100 εκατομμύρια ευρώ, πράγματι δείχνει τη μεγάλη καταστροφή, πρέπει και χρειαζόμαστε γεωπόνους και κτηνιάτρους εκτιμητές άμεσα και γρήγορα. Όμως, αντί γι' αυτό, βλέπουμε ότι υπάρχει μία δικαστική απόφαση, 29 Σεπτέμβρη, που λέει ότι πρέπει να απολυθούν 12 γεωπόνοι εκτιμητές από τον ΕΛΓΑ, που χρειάζονται οι άνθρωποι αυτοί και βεβαίως εργάζονται εδώ και χρόνια στο φορέα. Αυτοί οι υπάλληλοι παρέμεναν στη θέση τους με βάση πρωτόδικες αποφάσεις δικαστηρίων που τους είχαν δικαιώσει. Ωστόσο, ενάντια σε αυτές τις αποφάσεις, η τότε διοίκηση του ΕΛΓΑ, η προηγούμενη επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τους οδήγησε και πάλι στο εφετείο, αν και τους υποσχόταν ότι θα έφερνε κάποια τροποποίηση. Πρόκειται για ένα προσωπικό με πολύ μεγάλη εμπειρία, είναι εξειδικευμένο στην εκτίμηση των ζημιών, κινδυνεύει να χάσει την δουλειά του, ενώ καλύπτει ανάγκες πάγιες και διαρκείς σε έναν υποστελεχωμένον οργανισμό που συνεχώς αυξάνεται και ο όγκος των εργασιών. Εμείς θεωρούμε ότι είναι προκλητικό τη στιγμή που καταγράφονται κάθε χρόνο καταστροφές, τη στιγμή που υπάρχει έλλειψη προσωπικού και αυτό αποτυπώνεται, αν θέλετε, και στις καθυστερήσεις στην εκτίμηση των ζημιών και στην αποζημίωση των αγροτών που έχουν ανάγκη τις αποζημιώσεις, να κινείται διαδικασία απόλυσης εργαζομένων μέσω της δικαστικής οδού. Τι σας ζητάμε? Να παραμείνουν στην εργασία τους οι γεωπόνοι εκτιμητές που οδηγούνται στην ανεργία, ύστερα από την εκδίκαση των εφέσεων που καταθέτει η προηγούμενη διοίκηση του ΕΛΓΑ, και να ενισχυθεί ο φορέας με μόνιμο προσωπικό και γεωτεχνικό και διοικητικό, ώστε να εξασφαλίζεται η αμεσότερη καταγραφή ζημιών και καταβολή αποζημιώσεων. Δεν ζητάμε πολλά. Το ζητάνε και οι αγρότες, το ζητάνε και οι γεωτεχνικοί και μία σειρά φορείς. Είναι αιτήματα πάρα πολύ λογικά, πολύ ρεαλιστικά. Ως προς το πρώτο θέμα το οποίο θέτει η κυρία Μανολάκου, πράγματι η περιγραφή του ζητήματος είναι έτσι όπως την κάνει. Επομένως, γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχει απόφαση του εφετείου που κρίνει το ζήτημα αυτό. Η διοίκηση του ΕΛΓΑ είναι υποχρεωμένη να εκτελέσει και δεσμεύεται από τις δικαστικές αποφάσεις. Επομένως, δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα σε αυτό. Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα του προσωπικού τα οποία θέσατε, έχει ακολουθεί η διαδικασία και βρίσκεται σε εξέλιξη η πρόσληψη 157 προσώπων με σύμβαση διαρκείας 8 μηνών. Έχει υπάρξει σχετική απόφαση στις 7 Αυγούστου του 2020 με την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Υπάρχει δηλαδή η υπαρίθμη 33-06 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου σχετική, όπως υπάρχει και με την έκτακτη διαδικασία του νόμου 2190, η πρόσληψη 78 γεωτεχνικών προκειμένου να αντιμετωπιστούν επιπρόσθετες ανάγκες, είναι με τη διαδικασία του άρθρου 20, επρόσθετες ανάγκες για τα περιφερειακά υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ. Θα υπάρξει τη Δευτέρα, όπως σας είπα, επίσης νομοθεσία που όμως συνδέεται με τον Ιαννό, η οποία θα ρυθμίζει τα ζητήματα των επιρροριών και των αμοιβών όσων απεισχολήθησαν επιπροσθέτως σε εκτιμήσεις και συνέδραμαν ουσιαστικά στην προσπάθεια την οποία κάνει ο ΕΛΓΑ και υπάρχει τώρα για την αντιμετώπιση του Ιαννού. Και βεβαίως υπάρχει και μια διαδικασία πρόσληψης 5 ατόμων, η οποία έχει κινηθεί και κινείται, είναι ειδικότητες συγκεκριμένες. Είναι 2 άτομα πληροφορικής και 3 άτομα διοικητικού οικονομικού για την κάλυψη παγίων και διαρκών αναγκών του οργανισμού. Αυτά ως προς τον προγραμματισμό των προσλήψεων. Είναι άδικο, κύριε Υπουργέ. Είναι άδικο γιατί αυτό το προσωπικό
δουλεύει σκληρά. Ήδη αυτή τη στιγμή μετακινούνται από περιοχές για να αντιμετωπίσουν καταστροφές από τον Ιαννό. Έχουν δώσει την ψυχή τους και το λέω γιατί. Γιατί πρωτόδικα είχαν δικαιωθεί πριν 10 χρόνια και μάλιστα υποχρέωνε η απόφαση, υποχρέωνε τη διοίκηση του ΕΛΓΑ να τους επαναπροσλάβει γιατί τους θεωρούσε αναγκαίους και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Αυτό φαίνεται ότι σήμερα 6 χρόνια συνεχώς δουλεύουν και μάλιστα έβαζε και τιμωρία η πρωτόδικη απόφαση. Εάν δεν προσληφθούν, ο ΕΛΓΑ έπρεπε να τους πληρώνει με 100 ευρώ την ημέρα. Και αφορούσε μάλιστα 50 άτομα. Επειδή υπήρξε καθυστέρηση στην έκδοση της απόφασης, πολλοί από αυτούς είχαν βρει άλλη δουλειά. Αυτοί όμως που δέχτηκαν να επαναπροσληφθούν, να γυρίσουν πίσω, σας πληροφορώ έχουν πάρα πολλά προσόντα. Δεν είναι μόνο η εμπειρία του εκτιμητικού έργου αυτή την εξαετία. Έχουν όχι μόνο πτυχία της γεωπονικής σχολής, έχουν και μεταπτυχιακά και ξένες γλώσσες, αλλά και άλλα πτυχία οικονομικών. Και όμως η διοίκηση προηγούμενη τους πήγε στο εφετείο. Η απόφαση τους πετάει σαν στημένες λεμονόκουπες στην κυριολεξία. Και εσείς σηκώνετε τα χέρια ψηλά τη στιγμή που μπορείτε να πάρετε μέτρα. Να φέρετε μία τροπολογία που έπρεπε να την έχετε φέρει άμεσα και γρήγορα και να την έχετε ετοιμάσει. Και το λέμε γιατί. Γιατί η μονιμοποίησή τους, σαν αορίστου χρόνου, όπως είναι και οι υπόλοιποι υπάλληλοι, δεν αποτελεί δημοσιονομικό κόστος, αφού ήδη πληρώνονται αυτοί οι άνθρωποι. Υπάρχει εξάλλου και ένα νομικό προηγούμενο με τις καθαρίστριες. Και υπάρχουν και το αποθεματικό του ΕΛΓΑ, από τις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών, για να αμείβονται και χρειάζονται, δεν ζητιανεύουν τη δουλειά. Χρειάζονται γιατί έχουν πείρα και ειδικά σε αυτές τις μεγάλες καταστάσεις μπορούν να αποδώσουν πολλαπλάσια. Μπορεί να ανακοινώνεται προσλήψεις. Πότε αυτοί οι άνθρωποι θα εκπαιδευτούν στο εκτιμητικό έργο? Όταν έχετε έτοιμους ανθρώπους. Και θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή ποια είναι η κατάσταση στον ΕΛΓΑ? Την ξέρετε πολύ καλά. Οι γεωπόνοι εκτιμητές είναι 287 και οι κτηνίατροι 28. Κάθε χρόνο παίρνονται κατά μέσον όρο 160 εποχιακοί. Συνεπώς το νούμερο που μας δώσατε, το 157, είναι ότι δίνεται, ότι παίρνονται κάθε χρόνο. Ο ΕΛΓΑ έχει το εξής χαρακτηριστικό. Δεν είναι φορέας αποδοχής στην κινητικότητα. Αποτέλεσμα. Κόσμος φεύγει κάτω από την πίεση της εντατικής δουλειάς με άγχος. Μόνο το 2020 έφυγαν με κινητικότητα ή με σύνταξη 40 γεωπόνοι εκτιμητές, δηλαδή περίπου το 18%. Συνεπώς, δεν μπορείτε να απολύετε έμπειρους γεωπόνους εκτιμητές. Εμείς σας ζητάμε να το πάρετε πίσω, γιατί χρειάζεται μόνιμο προσωπικό, χρήσιμο και έμπειρο και αυτή τη στιγμή θα είναι όχι μόνο άδικο, αλλά και απάνθρωπο.